Αμέσως τώρα και παραμένεις μαζί μου, θα συνδεθούμε με τον ακριτικό Εύρο και με τον πιο φανατικό τηλεθεατή της εκπομπής Κρήτη σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Ένα παλικάρι, ένας αγρότης, ο Νίκος Χαρχάλης, ο οποίος μας παρακολουθεί καθημερινά. Νίκο, μου επιτρέπεις τον Ενικό. Ναι. Χαίρετε από την όμορφη ακριτική Ορεστιάδα, την πανέμορφη. Βλέπετε στην εικόνα που σας δείχνω. Βέβαια, δίπλα μου έχω και την Εύη Σπανού να σε ενημερώσω, τη συνάδελφο. Έχετε επικοινωνία μεταξύ σας. Τη στέλνεις και φωτογραφίες, με ενημερώνει καθημερινά. Και σε ευχαριστούμε, ναι, γι' αυτό. Πάρα πολύ σχέση. Η αλήθεια είναι αυτή. Νίκο, που βρίσκεσαι στην Ορεστιάδα, πίσω έχουν στολίσει, έχουν φτιάξει ένα χωριό μουσικό, γιορτινό. Έχω φτιάξει ένα μίνι χωριό του Άι Βασίλειο, από ό,τι βλέπετε. Δείξτε μας, γύρνα λίγο την κάμερα να δούμε. Έχει κόσμο, η πλατεία, έχουν στείλει το 6 για να βγούνε. Τι έχουν κάνει? Ναι, όλοι έχουν στείλει το 6, από ό,τι βλέπετε. Εντάξει, δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια, όπως θα είχε στις κανονικές συνθήκες. Νίκο, κόσμο δεν έχει, και καλά δεν έχει κόσμο. Και καλά δεν έχει κόσμο. Θα μας προβλημάτιζε η εικόνα αν είχε κόσμο. Σωστό, σωστό. Πρέπει, προέχει η υγεία μας, οπότε καλό να τηρούμε τα μέτρα προστασίας για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Είσαι λοιπόν στην Ορεστιάδα, σωστά? Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Στο κέντρο της πόλης. Ποιο κέντρο δεν γίνεται. Τι θερμοκρασία έχει, είναι και απορία και του σκηνοθέτη πάνω. Η θερμοκρασία είναι στους 5 βαθμούς. Πόσο? Έχει κρύο, κρύο θα έλεγα. 5 βαθμούς. 5 βαθμοί έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό εκεί στην αυτοδιοίκηση. Καθώς έχουν στολίσει ένα χριστουγεννιάτικο χωριό από τα πιο όμορφα. Έχω δει πολλούς στολισμούς. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Εξάλλου μιλάει και η εικόνα από μόνη της, από ό,τι βλέπετε. Πότε περιμένετε τα πρώτα χιόνια, γιατί συνήθως εκεί χιονίζει τέτοια περίοδο? Αχ, ναι, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε διακαώς μια άσπρη μέρα. Θέλω μια να πιστεύω ότι μέρα, αν γενικότερα, όχι το 2020, αρχές του 2021, θα μας ρίξει το πρώτο μας χιόνι. Δεν έχει χιονίσει ακόμα λοιπόν, Νίκο, εκεί στην περιοχή? Ναι, δεν έχει χιονίσει, συνονόμαστε, φίλε μου Νίκο. Η καθημερινότητα για έναν νέο, όπως είσαι εσύ, στην περίοδο της πανδημίας, με τα περιοριστικά μέτρα, στην περιοχή του Εύρου, εκεί στην Ορεστιάδα την όμορφη, πώς είναι? Λοιπόν, περνάμε αρκετές ώρες γυμνάζοντας το σώμα μας, γυμνάζοντας το νου μας, με βιβλία αυτοβελτίωσης. Γενικότερα, ξέρουμε να ζούμε την κάθε στιγμή. Είσαι και αγρότης όμως, οι δυσκολίες για έναν νέο αγρότη. Είμαι και αγρότης, η αλήθεια είναι, ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι να κάνουμε στο χωράφι μας. Μπορούμε να κάνουμε συντήρηση των μηχανημάτων μας, ναι, και αυτό κάνουμε, για να περάσει και η ώρα. Η καθημερινότητα για ένα αγρότη, με τα όποια προβλήματα, με τα μειωμένα έσοδα, δεν διαφέρει και πολύ από εδώ. Ξέρεις, οι συνάδελφοί σου εδώ στην Κρήτη, η παραγωγή, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Έχουν επηρεάσει και τα καιρικά φαινόμενα. Θεωρώ πως εδώ η περιοχή μας δεν αντιμετώπισε τέτοιου είδους προβλήματα, διότι παράγουμε δυναμικές καλλιέργειες. Ναι. Όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξη, όμως είναι τα σκόρδα, τα κρεμμύδια, τα σπαράγγια. Οπότε είναι καταναλώσιμα στο ελληνικό κοινό. Και ευτυχώς, πρώτο Θεός, δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιου είδους προβλήματα. Ένα έθιμο που έχετε τώρα, μιας και είναι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, που το συναντάμε μόνο σε εκείνη την περιοχή, ποιο είναι? Συγγνώμη, δεν άκουσα. Ένα έθιμο, Νίκο, που έχετε στην περιοχή, στην Ορεστιάδα ή στη Νέα Βίσα που είχαμε συνδεθεί την προηγούμενη φορά και δεν το συναντάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάποιο φαγητό που φτιάχνετε, κάτι που κάνετε μόνο εσείς? Ένα έθιμο χριστουγεννιάτικο της περιοχής, το πιο γνωστό. Χριστουγεννιάτικο, ναι. Παραδοσιακή τυρόπιτα φτιάχνουμε, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Και παραδοσιακή τυρόπιτα κυρίως αυτές τις μέρες. Να τη μοιραστούμε όμορφα με τις οικογένειές μας. Λοιπόν, Νίκο, άκου τώρα. Η Εύη περιμένει παραδοσιακή τυρόπιτα. Έστω κρύα θα τη φάει την τυρόπιτα. Περιμένουμε, αλλά θέλει και ο σκηνοθέτης παράγει από τη Μούπε. Να μας στείλει. Συγγνώμη, επειδή είναι το μεγάφωνο εδώ, δεν ακούγεται πολύ καλά. Θέλουμε τυρόπιτα για την Εύη και σπαράγγια για το σκηνοθέτη. Ορίστε. Το επαναλαμβάνω τρίτη φορά. Τυρόπιτα θέλουμε, την παραδοσιακή τυρόπιτα για την Εύη και σπαράγγια για το σκηνοθέτη που μας είπες. Ναι, εντάξει. Θα το περιμένουμε. Βεβαίως, βεβαίως, θα σας στείλω. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Τον τίτλο πιστός τηλεθεατής, ο πιο πιστός τηλεθεατής της εκπομπής εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, τον αποδέχεσαι?
Και όχι μόνο εγώ, βασικά έχουν συντονιστεί όλοι εδώ οι κάτοικοι της περιοχής στο Crete TV αυτή τη στιγμή μέσω live streaming. Ναι. Και ομολογώ πως κάνετε πάρα πολύ καλά τη δουλειά σας και σας θεωρώ πολύ εξελίξιμο και ουσιαστικό κανάλι και λειτουργικό. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, τους χαιρετισμούς σε όλους τους κατοίκους εκεί στη μακρινή εγώ περιοχή, εκεί στον Εύρο. Τα φιλιά μου στην όμορφη καλοκαιρινή, θα έλεγα, Κρήτη. Ναι. Καλοκαιρινή. Να περνάτε όμορφα, να περνάτε όμορφα και να ζείτε την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Νίκο, σε καλές ευχαριστώ γιορτές. Πολύ. Καλές γιορτές. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Να είσαι καλά. Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ.